ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Τα έκανες όλα τέλεια και πρέπει να σου πω ότι τα κάνεις καλύτερα και από το δάσκαλό σου. Ερικά, είσαι πολύ μηχάνημα. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλά και εμείς δηλαδή το νιώσαμε καλά και χάρηκα που αυτό πέρασε και στους κριτές και μας κάναν τόσο καλά λόγια. 35 βαθμούς, παιδιά, συγκεντρώσατε. Συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλά. Θυμήθηκα λίγο Φουρέιρα που λέει 35 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Πώς θα τιμωρήσουμε αυτή την εβδομάδα την Κόνη και τον Τάσο που μας πήραν την πρωτιά? Πριν την προσιά. Ποια είναι η απάντηση? Αν αυτή τη φορά δεν κερδίσουμε, η παρέα τους και η παρέα μου σε 5 λεπτά έξω. Θα τους υπερνικήσουμε με ένα πολύ δυνατό κομμάτι αυτή τη φορά. Κάναμε την πατάτα και είπαμε λαϊκό μια φορά. Δεν θα το ξαναξέρεις. Ήταν αυτό που μας βρήκε. Μέχρι εδώ ήταν, παιδιά. Ερχόμαστε ξανά δρυμύτεροι. Θα πάμε σε George Michael. Που αγαπώ George Michael. Είχα πάει και στην αυλή και βάζαμε όλοι Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος. Το οποίο λέγεται I want your sex. Θα είμαστε σεξουαλικοί. Θα είμαστε μέσα στη διάθεση, μέσα στο groove. Είναι κομματάρα αυτό. Όχι δηλαδή να το πεις μόνη σου, να κάνω εγώ ένα ρεπουδάκι αυτήν την εβδομάδα. Το άσχετο. Λοιπόν, Έρικα, εγώ λέω να πάω να κάνω κανονικό σεξ, εσύ πάω να τραγουδήσω ένα γούρι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πιστεύω να είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας και τελικά μετά από αυτό που θα ακούσετε, να πάτε όλοι να κάνετε σεξ. Ελπίζω σε ένα δεκάρι, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Άρη, νομίζω ότι η σεξουαλική προσέγγιση των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Oh, yes. Ψηφίστε Άρη Έρικα. Ψηφίστε Άρη Έρικα. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Έρικα και τον Άρη. I want your sex. Δεν ξέρω, παιδιά. Εμένα με πείσατε ότι θέλω να πάω να κάνω σεξ μετά. Περίμενε λίγο όμως, έτσι. Δεν το λέγανε. Δεν θα πει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό περίμενες. Ναι. Όχι. Τώρα το νιώθω πιο έντονο, δεν ξέρω. Και φεύγουν όλα το στούντιο. Ναι. Δεν θα κάνω με αυτού. Ωραία το είπατε. Σου άρεσε? Ναι. Τόσο πολύ που σε πείσαμε. Ναι. Τώρα δε, είναι νωρίς. Λοιπόν, θα αρχίσω με την κριτική μου επιτροπή και με το Σταμάτη. Ναι, είσαστε πολύ καλοί. Σας έχω δει πολύ καλύτερους. Κάτι σαν μαγκωμένους, κάτι σαν
λίγες οι κινήσεις και αμονότονες. Το τραγούδι στον Άρη πήγαινε περισσότερο. Κάτι έγινε και δεν έλεμψε όπως λάμψατε τις προηγούμενες φορές. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα. Ωραία, Έρικα. Κάτι είχε και κάτι δεν είχε. Είναι πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω ακριβώς. Ήσασταν πολύ καλή φωνητικά, η κίνησή σου. Είσαι πολύ καλή, ρε παιδί μου. Αλλά κάτι δεν το απογείωσε και τόση ώρα σκέφτομαι τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο, ξέρεις, σας περιμένω στη γωνία και κάτι σαν να μην έρχεται. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω με λόγια. Δεν ήταν κακό. Δεν ήταν εκεί που περιμένω ότι μπορείς να φτάσεις. Δηλαδή, στο πρώτο live όταν σε είδα, τρελάθηκα. Κάτι έλειπε. Αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Η σκηνική παρουσία ήταν πολύ ωραία όμως. Υπέροχη ήταν, αλλά θα ήθελα να είναι λίγο πιο ερωτική μεταξύ τους, αν με ρωτάς. Είναι ο κορονοϊό. Όχι ο καθένας μόνος. Εσένα δεν σε ποδίζει ο κορονοϊός. Είπα, έχω διάθεση να κάνω, δεν είπα θα κάνω. Ο ερωτισμός μπορεί να προκύψει και με απόσταση, έχω να σου πω. Απλώς από ένα βλέμμα είναι και η ενέργεια. Θα ήθελα πάρα πολύ. Πάρα πολύ να μάθω πώ. Έλα μετά να σου πω κάτι. Τρίβεις μαχαίρι στην πληγή. Δεν το ήθελα, κύριε Φασιουλή, μου με συγχωρείτε. Αλλά ξέρεις, λίγο αυτό. Κάτι ρε Σιέρικα, κάτι. Μαρία. Συμφωνώ απόλυτα με τη Δέσποινα. Δηλαδή, είναι ένα τραγούδι που όταν κυκλοφόρησε απαγορεύτηκε από το BBC. Ήταν ένα τραγούδι, ήταν πρόστιχο, ήταν βρώμικο. Και εσείς ήσασταν πολύ αξιοπρεπείς. Ήσασταν πολύ καλά παιδιά. Να είναι και καλά τίτλος... Και στόπαγο, να μην είμαστε καλά. Ναι, και ο τέλος. Και ο τίτλος... Ήταν διαθέσιμο, ορίστε, δεν τρέπεσε. Ο τίτλος ήθελε άλλη διαχείριση. Χωρίς αγγίγματα, δεν είναι απαραίτητο, το είπαμε. Αλλά ήθελε άλλη προσέγγιση. Σας ήταν πολύ γλυκά, παιδιά, για αυτό το στίχο. Κατάλαβες. Βίκυ. I want your sex. Δείξε μου πώς από μακριά γίνεται. Τι ζούμε, παιδιά, τι ζούμε στα μάτια. Παιδιά, φτιάξτε να τελειώνουμε επιτέλους. Αχα. Δεν ξέρω, τη μια σου λέει δεν τον ακολουθείς, την άλλη δεν τον παίρνεις τηλέφωνο. Την άλλη, με πήρε και τηλέφωνο. Έχει προχωρήσει η σχέση. Νίκο, μαζί θα ξυπνήσουμε γυμνοί στην αθώωση. Μαζί σου, ναι. Ωραίο ήταν αυτό. Αλλά τώρα να. Κοίτα τι κάνει. Πες με άλλα τέτοια. Φεύγω από αυτό το σοου. Τελείωσε. Έρικα, είσαι παιδί μου. Πειρασμός, σεισμός. Μ' αρέσει τόσο πολύ ο τρόπος που τραγουδάς. Ο τρόπος που τραγουδάτε, με συγχωρείς, απευθύνομαι στην Έρικα για ευνόητους λόγους. Θα συμφωνήσω με τα παιδιά εδώ, τα φιλαράκια. Νομίζω ότι κάτι έγινε και δεν γέλα, δεν πέρασε όσο θα έπρεπε να πέρασε. Παρ' όλα αυτά, είστε εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλλον τους κακομάθη με την Νατάσα Θεοδωρίδου που είπατε στο προηγούμενο. Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν πιο σεξι από αυτό. Ναι. Της Έρικα συγκεκριμένα, γιατί την Έρικα κοιτάμε περισσότερο. Ήταν πιο σεξι, πολύ πιο σεξι από αυτό. Για πάμε να δούμε τους βαθμούς. Λοιπόν, Βίκυ. 9. Σταμάτη. 8. Δέσποινα. 8. Μαρία. 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. 33 βαθμούς. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα. Τεράστιο celebrity room. Σας περιμένει η Βίκυ. Βίκυ. Ήταν ή δεν ήταν σεξι. Εγώ σεξι μου φάνηκε, αλλά τώρα μου έχουν πέσει τα φτερά, δεν μιλάω. Μήπως έπρεπε να βγει με αυτό το ρούχο, να το κάνω λίγο πιο σεξι. Ξέρω εσύ είσαι σεξι. Βγάλω το και αυτό το άλλο επεισόδιο, τελειώνουμε. Α, έτσι, τέτοιος είσαι με μένα. Ευχαριστώ, Νίκο. Το κρατάω αυτό. Ντυμένη μέχρι πάνω στο επόμενο. Ζιβάγκο. Ζιβάγκο. Δεν την ανάψατε την Κριτική Επιτροπή, τελικά. Δεν το βγάλατε αυτό το θηρίο που έχεις μέσα σου. Το θηρίο. Το ανάβεις φωτιές, ανάβεις και όλα τα κέσαι. Εντάξει, ελπίζουμε την επόμενη φορά, αλλά μαθαίνουμε και όλα αυτά που λένε είναι τόσο σημαντικά και για μας και ξελισσόμαστε μέσα από αυτά. Την επόμενη φορά, λοιπόν. Το σημαντικό πάντως πιστεύω ότι είναι ότι η Έρικα έχει δοκιμαστεί σε πολλά στυλ τραγουδιών και αυτός είναι και ο στόχος μας. Και ένα-ένα θα τα περνάμε λίγο-λίγο. Αλλά ήταν πιο ερωτική στο προηγούμενο, είπαν. Έτσι είπαν οι κριτές, ναι. Ωραία, και λογικά... στο επόμενο εύχομαι. Έτσι. Για μένα ήταν σημαντικό το ότι δοκιμάσαμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε παράλληλα. Δεν το έχουμε ξανακάνει καθόλου. Οπότε... Για να υπάρξει επόμενο όμως, τι πρέπει να μας ψηφίσετε. Πρέπει να μας ψηφίσετε. Στο Up to Open. Στο Up to Open. Για τρεις μέρες. Μπράβο. Μέχρι 5 ψήφους. Αλλά τα λέει η Βίκυ. Ακούστε τη δεξιά, αφού τα λέει η Βίκυ τώρα. Κάτσε λίγο. Υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ.